Σήμερα είπα να μιλήσουμε για την αιμοδοσία και σκέφτηκα ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να μάθουμε για τη δωρεά αίματος από το να πάμε εμείς οι ίδιοι να δώσουμε αίμα. Σάββατο πρωί, στο κέντρο του Ηρακλείου, όσοι κάνετε τις βόλτες σας, σίγουρα έχετε δει έξω από τη λότζια την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζελίου. Ιδανική συνθήκη λοιπόν για όλους μας, ώστε να προχωρήσουμε σε μια πράξη προσφοράς και αγάπης. Τα μέλη του Παγκρίτιου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι για να μας καθοδηγήσουν και να μας ενημερώσουν σωστά. Σήμερα είπαμε να κάνουμε το καλό μας και να δώσουμε αίμα. Μαζί θα ακολουθήσουμε όλη τη διαδικασία, θα δούμε όλα όσα χρειάζεται να γνωρίσουμε, θα ρωτήσουμε όλα όσα θέλουμε να μάθουμε και παρέα θα ξεπεράσουμε έναν από τους μεγαλύτερους φόβους της ζωής μου. Τέλος πάντων, είπα, φοβάσαι, Ανδριανή. Θα κάνεις την υπέρβαση και θα κάνεις το καλό για σένα και θα κάνεις το καλό και για όλους τους υπόλοιπους γύρω σου. Και εύχομαι λίγο να σας παρακινήσω και να σας παροτρύνω στο το επόμενο Σάββατο να είστε κι εσείς εδώ. Πάμε. Καλημέρα. Θα αιμοδοτήσετε μαζί μας. Βεβαίως. Μπορώ να σας αιμοδοτήσω. Πάμε και σας έχετε μαζί την ταυτότητα. Μαζί με όλα. Έχετε κοιμηθεί καλά, έχετε φάει πρωινό. Έχω κοιμηθεί πολύ καλά, έχω φάει πρωινό. Ναι, νομίζω είναι μια χαρά. 35 και 3. Θα ζήσω. Πολύ ωραία, έχετε νοσήσει, έχετε εμβολιαστεί. Είμαι εμβολιασμένη. Έχω πιστοποιητικό εμβολιασμού. Δεν έχω νοσήσει όπως ξέρω. Πολύ ωραία. Περάστε μαζί μου να τα καταλάβετε τη δουλειά σας. Αφού θερμομετρήθηκα, έδωσα τα στοιχεία μου για να ανοιχτεί μια καρτέλα με το όνομά μου και συμπλήρωσα ένα ιστορικό υγείας που στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικά με τον υπεύθυνο γιατρό της μονάδας. Σημειώστε να κρατάτε μαζί σας την ταυτότητα και το άμκα σας. Εδώ ξεκινά να συμπληρώνεις, αν έχεις δώσει άλλη φορά. Είναι η πρώτη φορά που δίνεις λοιπόν. Είναι η πρώτη φορά που δίνω, διότι πάντα φοβόμουν. Είχα επιχειρήσει να δώσω άλλη μία φορά από πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση στην υγεία μου, οπότε με απέτρεψαν από το νοσοκομείο που πήγα. Τώρα χαίρομαι, είμαστε έτοιμοι. Πολύ ωραία. Απαντάς λοιπόν όλες αυτές τις ερωτήσεις. Okay. Όποια απορία υπάρχει, συζητάμε. Κάτι προβλήματα υγείας παλαιότερα, ας πούμε, τι εννοεί. Κάτι σοβαρό. Δηλαδή, άνθρωποι που έχουν περάσει από ένα σοβαρό καρδιολογικό επεισόδιο, που αντιμετωπίζουν καρκίνο, έτσι πιο σοβαρά νοσήματα για τη δική τους ασφάλεια δεν μπορούν να δώσουν. Εξαγωγή ή θεραπεία την τελευταία εβδομάδα. Την τελευταία εβδομάδα, ναι. Εγώ και λέγε τι. Οτιδήποτε υπάρχει περίπτωση να έχει ένα κίνδυνο για τον ασθενή που θα πάρει το αίμα, είτε είναι μια απλή οδοντιατρική επέμβαση που μπορεί να προκαλέσει κάποια φλεγμονή ή αν παίρνει μια επιβίωση. Ναι, περιμένουμε λίγο καιρό, ή αν κάποιο είναι κρυωμένο, ένα απλό συνάχη, πάντα περιμένουμε να είμαστε εντελώς καλά. Ναι. Εμβόλιο όχι. Να πούμε εδώ ότι έχετε εμβολιστεί για το COVID. Για COVID, ναι, έχω εμβολιστεί. Αλλά όχι πρόσφατα. Δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως, αν κάποιος εμβολιαστεί για τον COVID, μπορεί και αμέσως να δώσει αίμα. Εκτός αν έχει κάποια ήπια παρενέργεια, πυρετό ή καθηκόνο στο χέρι, περιμένει μια εβδομάδα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι πριν πάμε να δώσουμε αίμα, καλό είναι να έχουμε φάει ένα ελαφρύ γεύμα, να είμαστε ξεκούραστοι και φυσικά να μην έχουμε καταναλώσει αλκοόλ. Εγώ περιμένω τη σειρά μου τώρα για να πω. Βεβαίως, ευτυχώς δεν έχουμε καθόλου αναμονή τώρα. Ανδριανή μου, ήθελα επίσης να σε ρωτήσω αν έχεις ενημερωθεί ή έχεις γίνει ήδη δωρήτρια μυελού των οστών. Είμαι. Το έχεις κάνει ήδη. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Η ευαισθησία σου είναι γνωστή γύρω από αυτά τα θέματα. Πραγματικά. Θέλει να μου πεις όμως για τον κόσμο που μας βλέπει. Ναι, για τον κόσμο που μας βλέπει. Ωραία. Ουσιαστικά όλοι οι αιμοδότες μπορούν να γίνουν και δωρητές μυελού των οστών. Οι προϋποθέσεις είναι μόνο να είναι κάτω από 45 ετών. Και να είναι καλά γενικά στην υγεία τους. Από 18 έως 45. Ακριβώς, 45, μιλάμε για ενήλικες. Η διαδικασία, ειδικά εντός του νοσοκομείου, είναι πολύ απλή. Συμπληρώνουν ένα αντίστοιχο έντυπο. Εμείς συνεργαζόμαστε με το όραμα Ελπίδας και κρατάμε λίγο αίμα από αυτό το αίμα που δίνουμε. Αυτό λοιπόν το αίμα το στέλνουμε για την ειδική εξέταση που είναι στο συμβατότητα και αν ποτέ βρεθεί κάποιος άνθρωπος που είναι συμβατός με τον αιμοδότη, τον καλούμε και πάει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Αιμοδοσία και παίρνουμε πάλι λίγο αίμα. Είναι πια πολύ απλή διαδικασία. Πολύ απλή διαδικασία. Όταν πάμε για αιμοδοσία μπορούμε να ενημερωθούμε από τα μέλη του αιματοκρίτη και για τη δωρεά οργάνων. Η πρώτη κίνηση είναι να ενημερωθούμε σωστά από τους κατάλληλους. Στη συνέχεια, αυτό που ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε είναι να εκφράσουμε την επιθυμία μας στην οικογένειά μας.
Συμβολικά, μπορούμε να μπούμε στο site του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, eom.gr, και να εγγραφούμε στο Μητρό Δωρεάς Οργάνων και Ιστών. Σε λίγες μέρες παραλαμβάνουμε την κάρτα δωρητή και την ηθική ικανοποίηση ότι αν χρειαστεί, εμείς θα είμαστε εκεί για να σώσουμε μία ή περισσότερες ζωές. Και για τα ζευγάρια που πρόκειται να γίνουν γονείς, υπάρχει η δυνατότητα της δωρεάς ομφάλιου αίματος, μια όμορφη απόφαση που χαρίζει ζωή. Μπορούν τα ζευγάρια να έρθουν εδώ να ενημερωθούν ή απευθείας από τη Δημόσια Τράπεζα Ευλαστοκιτάρων που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε πια στον τόπο μας. Παίρνουν ένα σκόμ, το δίνουν στο μευτία τους και έτσι μπορούμε να σώσουμε τη ζωή ενός παιδιού, ενός ενήλικα. Τα κύτταρα είναι ακριβώς αυτά που δίνουμε και όταν είμαστε δωρητές με ύλου των μισθών. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και εσάς. Τι χρειάζεστε από μένα, το ιστορικό, και την ταυτότητά σας. Ή αν δεν υπάρχει ταυτότητα, διπλωμό οδήγησης. Με τον γιατρό της μονάδας είδαμε το ιστορικό της υγείας μου και κάναμε μία κουβέντα για να καταλάβω όσα ήθελα για τη διαδικασία. Έχετε ξαναδώσει, κυρία Κυριδέκη? Όχι. Από ποια ηλικία μπορούμε να δώσουμε αίμα? Από το 18ο έτος της ηλικίας και εντεύθυνση. Υπάρχει κάποια ομάδα πληθυσμού που δεν μπορεί να δώσει αίμα, που αποκλείεται εντελώς από τη διαδικασία? Όσον αφορά την ομάδα, ουδεμία ομάδα πληθυσμού υπάρχει που να αποκλείεται από την αιμοδοσία. Mm-hmm. Όσοι είναι υγιείς και άνω του 18 χρόνου μπορεί να αιμοδοτήσουν και είναι σε καλή κατάσταση σωματική και ψυχική, μας ενδιαφέρει αυτό, μπορούν να αιμοδοτήσουν ή στις κινητές μονάδες αιμοδοσίας όπως είναι η Σμένη ή στους κατατόπους σταθμούς αιμοδοσίας. Σημειώστε, αν έχετε κάνει τατουάζ, piercing, έστω και απλό τρύπημα αυτιών, πρέπει να περάσει ένα τρίμηνο πριν προχωρήσετε στη δωρεά αίματος. Πού πάει το αίμα που δίνουμε? Το αίμα πάει σε ασθενείς, σε άτομα τα οποία έχουν άμεση ανάγκη ή ανάγκη και σε χρονία βάση. Λόγω της πανδημίας υπάρχει κάποιος λόγος να ανησυχήσω, να προβληματιστώ, να φοβηθώ ώστε να μην πάω να δώσω αίμα? Θέλω να πληροφορήσω τον κόσμο ότι ο κορονοϊός δεν μεταδίδεται μέσω του αίματος. Αυτό είναι τσεκαρισμένο. Mm-hmm. Εντάξει. Αυτό θέλω να το ξέρει ο αιμοδότης. Και φέρουμε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, το ιατρικό, το παραϊατρικό προσωπικό, για να εγγυηθούμε, πέρα το ότι δεν μεταδίδεται μέσω του αίματος, να μην υπάρξει μετάδοση μέσω των σταγονιδίων. Λοιπόν, εγώ από θεωρητικής άποψης είμαι καλυμμένη. Περάσουμε τώρα στην πράξη. Βέβαια. Η διαδικασία από εδώ και πέρα έχει ως εξής. Μετράμε την πίεση και με ένα απλό τσίπημα στο δάχτυλο γίνεται μέτρηση της αιμοσφαιρίνης, για να δούμε τα επίπεδα του αιματοκρίτη και να διαπιστώσει ο γιατρός αν είναι ασφαλές ο εθελοντής να δώσει αίμα. Κυρία Αδριανή, δεν μπορείτε να δώσετε γιατί ο αιματοκρίτης σας είναι χαμηλός. Και κάπου εδώ τελείωσε για μένα η διαδικασία. Ο χαμηλός μου αιματοκρίτης ήταν αποτρεπτικός για να δώσω αίμα. Οφείλω όμως να πω ότι η διαδικασία είναι πολύ φιλική. Οι άνθρωποι που συνάντησα κατατοπισμένοι και ένιωσα πολύ ασφαλής και έτοιμη να υπερβώ μία φοβία που κουβαλούσα χρόνια. Μελλοντικά θα το επιχειρήσω ξανά. Αυτή τη φορά δίνω σε εσάς τη σκυτάλη για να κάνετε το καλό. Αφιερώστε ελάχιστο χρόνο από τη ζωή σας και χαρίστε το πολύτιμο αίμα που πιθανά όλοι να χρειαστούμε κάποια στιγμή. Μόλις 10 λεπτά είναι αρκετά για να σώσουμε μία και περισσότερες ζωές. Ας κάνουμε το καλό μας.